Γεια σας, πώς είστε, πρώτη μετεκλογική εκπομπή. Εύχομαι να ευχαριστηθήκατε όλοι, ο καθένας για το κόμμα του βέβαια, έτσι. Χωρίς παροπίδες, σεβασμό στο κάθε κόμμα, δεν έχει σημασία ποιοι βγαίνουν νικητές, ποιοι βγαίνουν πιο χαμένοι, πιο περισσότερο, ποιοι... και έχετε μπροστά σας και άλλες εκλογές και εύχομαι και πάλι να είναι. Λοιπόν, σήμερα όπως ξέρετε 6 με 7 εδώ στο Χάι, τη νύχτα απόψε θέλω να σημειώσω κάτι. Είναι διαφορετική εκπομπή. Άλλο το απόγευμα τώρα τι είμαστε εδώ και άλλο το βράδυ 1.30 με 2.30. Το βράδυ είναι μία εκπομπή την οποία όσοι δεν την είδατε την προηγούμενη φορά, επειδή κάτι συνέβη και στο ανέβασμα εκεί στο κανάλι που την έχουμε ανεβάσει, σαν μπλοκαρισμένη, δείτε το βράδυ, αξίζει. Γιατί είναι με θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα, με έναν άνθρωπο που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον Μεγαλέξανδρο. Και μου κάνει εντύπωση το προφίλ μου πώς μπλοκαρίστηκε. Ίσως, καλά, θα εξηγήσω άλλη φορά, δεν μπορώ σήμερα. Για να πάω στην καλεσμένη. Μια τραγουδίστρια ωραία. Με ωραία φωνή. Δεν βάζουμε από την αρχή τραγούδι. Επίτηδες, για να έχετε αγωνία να τη δείτε μετά από λίγο. Φανή Μουρελά. Φανή, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, γεια σας. Πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να προσκαλέσατε. Να σε καλά, να σε καλά και με τα μπλε σου όλα. Είμαι έτσι. Ένα με το φόντο σήμερα. Σ' αρέσει το μπλε, φαίνεται. Είναι ωραίο χρώμα. Είναι ωραίο χρώμα, έτσι. Μ' αρέσει. Να σου πω, τα κυνηγάς τα χρώματα διαφορετικά στην πίστα ή ξέρω εγώ, έχεις κάποια ειδικά της πίστας ή να πω τα χρώματα που σου αρέσει πάνω στην πίστα ή στην πίστα ή τη στενά, ξέρω εγώ, μαύρα, λευκά, ξέρω τι. Κάθε χρώμα. Φοράω τα πάντα στην πίστα. Ό,τι δω και μου αρέσει σε ρούχο και δω ότι κάθεται καλά πάνω μου, θα το φορέσω ό,τι χρώμα και να είναι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Φτάνει να μου ταιριάζει. Ωραία. Λοιπόν, και φεύγουμε τότε γρήγορα για να δει πέρα από τα καταστήματά μας που είμαστε στην αρχή και που λέμε πάντοτε πως δίνουμε δώρα. Έτσι, θα πω και αργότερα για το φίλο μου το Σάβα, τον ιδιαίτερο όνομα εκεί στον Πειραιά, στο Χρυσό. Αργότερα κάνω σχόλιο. Τώρα τι κάνουμε. Φανή, βλέπουμε βιντεάκια και κρίνουμε. Έχουμε και κάποια βιντεάκια πέρα από το γέλιο να είναι και να αφήνουμε κάποια μηνύματα. Πάμε να δούμε το πρώτο, προσέχουμε καλά, όλοι μας και εσείς, να διασκεδάσουμε θέλουμε και να γυρίσουμε εδώ. Πάμε να το δούμε. Μήπως δεν ολοκληρώθηκε, παιδιά, πολύ. Μήπως δεν ολοκληρώθηκε πολύ. Έβαλε το παιδί. Εγώ αυτό που... Ναι. Ωραία. Το έβαλε. Το έβαλε. Πήγε μέσα. Και έκανε έτσι, να φάει και έδεσε, το παιδί έξω. Και κάτσε. μπορεί να έχει και λίγο. Όχι όμως από τη ροή τώρα, μην βάλουμε τίποτα. Έχετε ένα τύπο που πάει αγκαλιά με ένα αστυνομικό. Αντί να διαπερτεί ο αστυνομικό. Αυτό κι εγώ κατάλαβα. Κατάλαβε. Βγήκε ναι. Αυτό, ε. Ναι, βγήκε, ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ναι, νομίζω πως είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μετά το πρώτο μας βίντεο. Έτσι για να... γιατί καμιά φορά γίνεται, όχι από τη ροή μέσα. Μας έχουν κοπεί και βιντεάκια, τα οποία όταν ήρθαν εδώ για να μπουν, για να γίνει η εκπομπή, έχουν και προσπαθούμε, αν δούμε κάποιο τέτοιο, να μην το βάζουμε πραγματικά, γιατί δεν βγαίνει το... Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο, μια πιέστα μοναστήρια καθόλου. Δηλαδή, κάνω μαστή καλογριά και τέτοια βλέπει. Και κάθε φορά που θα πάω σε κάποιο νησί, τις περισσότερες φορές, να μην πω κάθε φορά, θα επισκεφτώ κάποιο. Μοναστήρι, ε. Ναι, ναι. Πηγαίνω. Και είναι και κάποια μοναστήρια που όταν είναι κάποιες μεγάλες λειτουργίες ή Πάσχα ή οτιδήποτε, είναι πολύ μεγάλη ψαλμοδία που ακούς γυναίκες καλογριές παρά ναι, το έχει. Κλασικό. Για το άλλο είναι πιο συνηθισμένο, ξέρεις. Ναι. Εντάξει. Ισχύει. Να δούμε μια, έτσι, μια τέτοια ψαλμοδία. Πάμε να δούμε.
Εξηγήσω. Ήταν λίγο ξαφνικό. Σήμερα μου φαίνεται από την αρχή κάτι γίνεται. Είναι πρέπει να τα ανεβάσουμε εμείς. Λοιπόν, αφού πήγαμε σε αυτό το βίντεο λοιπόν, να... είναι καλογριά και αυτή. Ναι, είναι και μια άλλη καλογριά, αλλά αυτή η καλογριά είναι κάτι άλλο, δεν είναι ψαλμωδία. Πάμε να δούμε. Το δούμε. Εντάξει, το ίδιο. Δεν πειράζει. Το ίδιο κάνει, παιδιά. Δεν πειράζει. Από μέσα εξάλλου τι κάνουν για διασκέδαση με τα βίντεο. Δεν τρέχει τίποτα να γίνει και καμιά αλλαγή. Μπορεί να μπερδεύτηκαν τα παιδιά από μέσα που είναι δύο καλογριές. Έχουν μια καλογριά πολυντημένη, η άλλη και αυτό είναι ψαλμωδία, για να κάνω λίγο σάτυρα. Και έχουμε και την καλογριά αυτή, την οποία είναι πολύ δυνατή. Για τη δούμε. Δεν πειράζει, όπως βάλατε. Πάμε. Γι' αυτό είπα ψαλμωδία, παιδιά, επειδή ήταν προετοιμασία, καμία σύνη ψαλμωδία, κάθε άλλο. Αλλά τι πονηρό που κάνανε, είδες, κάνει πώς βάζει το μαγιό. Είχε κι άλλο μαγιό πάνω της και αυτή έβαζε απλώς ράσα. Λοιπόν, σοκ ο κόσμος. Να σου πω, παρακολουθείς πώς είσαι με TikTok και τέτοια, παίζεις σε αυτά. Δηλαδή, παίζεις με την έννοια, έχεις φτιάξει κομματάκια σε TikTok ή όχι? Δεν το πολύ χρησιμοποιώ ώστε να ανεβάζω εγώ. Έχω ανεβάσει μερικά, αλλά δεν ασχολούμαι τόσο. Αλλά εντάξει, το βράδυ λίγο πολύ χαζεύω όπως όλοι. Έχεις όμως ανεβασμένο κανάλι κανονικά με κομμάτια σου από τραγούδια και τέτοια, έτσι? Έχω ανεβάσει απλά πολύ λίγα. Πόσα περίπου? Λίγα. Δεν το έχω ανεβάσει 4-5 βιντεάκια, απλά δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ ακόμη όσο τα υπόλοιπα social. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, παιδιά, σε ένα, ήσουν ίσκι μικρό κοριτσάκι, και το μικρό κοριτσάκι σε ακόμη τώρα, αλλά ενώ μικρό, 5-6 χρόνων, ήσουν ζυζάνιο, ήσουν τι ρόλο έπαιζες? Ήμουν πάρα πολύ ήσυχη. Ήσυχη. Πολύ καλό παιδί, πώς μου λένε οι γονείς μου. Πώς χάλασες? Δεν τώρα ξέρω, ίσως επειδή ήμουν τότε καλό. Να σου πω, ήσουν, δεν είναι από τα ζυζάνια δηλαδή που κάνουν... Καθόλου, δεν πήραζα τίποτα. Έλα, εσύ. Είδες, να σου πω, λες να ισχύει αυτό που λένε, ίσκο παιδάκι μικρό, διαολάκι μεγάλο. Και κάτι παιδάκια που είναι διαολάκια μικρά, γίνονται μεγάλα, ήσυχα παιδιά. Σίγουρα ισχύει. Εγώ στην εφηβεία μου δεν ήμουνα. Εντάξει, και γενικά ήσυχη πρέπει να είσαι. Τώρα είμαι καλή. Στην εφηβεία ήμουν φρίκη. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε αυτό το παιδάκι, να δούμε τι έχει βγει και τι είναι. Λοιπόν, ακούς τώρα κάτι που θέλω από τη ροή μέσα, αν γίνεται. Γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι live στο live. Δεν παίζεται. Θέλω όσο γίνεται πιο. Αν θέλετε από τα επόμενα βίντεο και αν δεν είναι κόντρα στα τεχνικά σας, το λέω τώρα στον αέρα, και αυτή είναι η ομορφιά του ζωντανού, γίνει δεν γίνεται, με νοιάζει. Την ώρα που εμείς βλέπουμε, αν θέλετε, γιατί δεν είναι να τρώμε το λόγο κάποιον, εγώ θα σχολιάζω. Θα σχολιάζουμε. Δηλαδή, την ώρα που τα βλέπουμε, θα κάνω και σχόλιο. Αν θέλετε, μόνο αν έχει λόγο. Ένα μόνο έχουμε που δίνει μια συμβουλή για τους κλέφτες. Θα προσέξετε πάρα πολύ αυτό από το βίντεο που τους σας έχω μετά. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό λοιπόν. Είναι ένα διαβολόπεδο, το οποίο βέβαια τεχνικά κρατά ένα. Γι' αυτό ήθελα ακόμη και την ώρα να σχολιάζουμε. Δεν πειράζει, όλα τα βίντεο είναι με ένα γέλιο. Όλα είναι φτιαγμένα αυτά να είναι σαν υπόκρουση, σαν να έχουν μουσικό χαλί, ένα γέλιο για να πειράζει τον κόσμο. Εμείς όλα το βλέπουμε, μπορούμε να το ζωρέψουμε και περισσότερο. Τι λες? Ωραία. Είδες το μικρό το ήσυχο παιδί σαν και σένα? Από μία, πόσο και... ωραίο θα ήταν να ήσυχε και να γινότανε. Πραγματικά. Να το έκανες έτσι και να βοηθούσαν όλους στον δρόμο. Καλά λες. Ήταν και καλό σκοπό. Θα ήταν καλό σκοπό, αλλά
αργότερα φανεί, θα δεις κάτι όμως, πόσο θέλει προσοχή σε αυτούς βοηθάμε. Mm-hmm. Αργότερα έχουμε ένα άλλο βίντεο που δείχνει, που δεν θέλουμε να πούμε πως δεν πρέπει να υπάρχει ελεημοσύνη, απλώς και μόνο μην ελεημονείς κάποιον, λέει, που ο οποίος το έχει κάνει επάγγελμα. Αυτός δεν πρόκειται ποτέ να δουλεύει, ποτέ να ενδιαφέρει και ξεγελάει τον κόσμο. Αργότερα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε από φαγητά. Τα κοτόπουλα σου αρέσουνε? Δεν το προτιμώ, είναι η αλήθεια. Δεν το προτιμώ, θα έπρεπε όμως. Που λένε ελαφρύ κρεατά και τέτοια. Γι' αυτό θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς ναι, δεν το προτιμώ. Ωραία. Αν θέλετε, παιδιά, και με ανοιχτό, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς δεν λέμε κάτι το ιδιαίτερο από την ώρα που κάνουμε έτσι. Όταν βλέπουμε τα βίντεο, κρίνουμε. Αν θέλετε ανοιχτό και σας εξυπηρετεί, καλώς. Αν όχι, δεν με νοιάζει. Πάμε να δούμε, κοίταξε ένα κοτοπουλάκι. Κοίταξε τι ωραίο φαγητό που είναι. Τρελάθηκε, κουνιέται το κοτόπουλο. Αντιφάτω μετά. Το πρόσεξε. Εδώ είναι. Ωραίο φτιάγμενο όμως τεχνικά. Έχουν βάλει μέσα... Μηχανισμό. Και κουνιέται. Άντε ο τύπος. Το καλά, αυτός είναι πιο... Αυτός ήταν πιο ψύχρεμος. Η πρώτη πετάγεται στον αέρα. Λοιπόν... Λογικό, να βλέπεις το φαγητό σου να πετάγεται στον αέρα, δεν είναι ότι καλύτερο. Από φαγητά, επειδή λες το κοτόπουλο, δεν σου αρέσει κρέατα τρως, είσαι και λίγο... Τρώω, αλλά είμαι του χοιρινού δυστυχώς. Το χοιρινό, ξέρεις ότι είναι από τα πιο καθαρά πιο κρέατα το χοιρινό. Και ας δούμε τι τα έχω την βρώμικο. Αλήθεια. Το χοιρινό, επειδή βουτάει μέσα στη βρωμιά και μέσα στο λάσπες και μέσα στο όλα, είναι από τα πιο καθαρά κρέατα που υπάρχουν. Δεν θα πει αυτό να είσαι μέσα στη βρώμα και μετά τι δουλειά έχει. Η βρώμα που θέλει, τι είναι, δεν είναι βρώμα το γουρούνι. Τι κάνει, επειδή σκάει από τη ζέστη, κυλιέται. Για να κάνει το κακό με να δροσιστεί όσο μπορεί περισσότερο. Γι' αυτό είπε είμαι στη λάσπη. Όσο μπορεί, ψάχνει άμα ρίξει νερό του γουρουνιού, αρχίζει και σκάβει κυριολεκτικά να πάει, λες και πάει να βρει και άλλο νερό. Μακάρι να είναι καθαρό κρέας, αλλά έχει αυτό το λίπος, το κακό, το λίπος. Αλλά εκείνη είναι νοστιμιά. Εντάξει, ακριβώς τώρα. Το λίπος, ειδικά όταν είναι και, και κρεατά και λίπος πάνω και ένα τηγάνι και τη δεν είναι φοβερό. Ποιο τηγάνι, σχάρα κατευθείαν. Α, αρέσουν έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παιδιά, τώρα με. Ρε παιδί μου, πολλές φορές δείχνουμε με τα ζωάκια. Γιατί λες, τι διαλογική μπορεί να έχουν, όσο και εκπαιδευμένα είναι. Κοίταξε αυτό που θα δεις τώρα, πώς βάζει. Καλά, ας το δείτε και ας κρίνουμε παράλληλα. Παράλληλα, αν θέλετε και έχετε φωνή, και εδώ κοίτα. Είναι διαφορετικά κουβαδάκια, εντάξει, διαφορετικά. Και τι κάνει, δεν του πάει αυτό που μπαίνει, βλέπω ότι είναι πιο μεγάλο. Πάει και βάζει αυτό που πρόκειται, ούτε αυτό, κοιτάει το ιδανικό. Για να βάλει αυτό που είναι μετά το ένα, μετά το άλλο. Προσφορώ. Εδώ κοίτα. Δεν μπαίνει. Βλέπω ότι έχει κάνει λάθος. Δεν ξέρω αν έχουμε παιδιά φωνή, αν ακούγεται. Να μην τα λέω τσάμπα. Μάλλον ναι. Λοιπόν, και πες μου τώρα εσύ με τι λογική τα φτιάχνει εδώ. Από σκύλο θα το περίμενα. Ναι. Αλλά δεν θα περίμενα ένα πουλάκι να μπορεί να εκπαιδευτεί τόσο πολύ. Και ξέρεις τι πουλί. Αυτό ξέρεις τι πουλί μπορεί να είναι. Ξέρεις από πουλιά. Ιδέα δεν έχω. Τα πολύ βασικά. Μπορεί να είναι και κοράκι. Αυτά τα μαύρα κοράκι θα κοράκι μπορούσε. Πρέπει να είναι. Κοράκι. Οι λεγόμενες καλά. Οι καρακάξεις είναι λίγο με ασπρόμαυρο πάνω. Οι καρακάξεις είναι κάτι πουλιά σαν περιστέρια, αλλά δεν είναι περιστέρια. Γι' αυτό το λέμε καρακάξεις. Και είναι σε κάποια μέρη τώρα, δεν ξέρω που και που υπάρχουν. Έχουμε στην Ελλάδα, δεν το συζητάω ότι έχουμε καρακάξεις. Και ήθιστε να λένε ότι θα πειράξουν καμία γυναίκα, λέει καραγμόρι, καρακάξα. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, Τετάρτη 6 με 7 το βράδυ, 1:30 με 2:30 και έχουμε εδώ την Φανή τη Μουρελά, που σε λίγο, γιατί τολμάει στα δύσκολα. Μ' αρέσει η Φανή για ένα λόγο. Δεν έχει τραγουδήσει εύκολα τραγούδια και θα δείτε τι εννοώ. Γιατί όταν τολμάς σε τραγούδια σαν το Αηδόνι, το ελληνικό τραγουδίου Τζένι Βάνου, λογικό είναι ότι θα κρυθείς πιο σκληρά και είναι και πιο δύσκολη η δουλειά σου. Έτσι, δεν ξέρω ούτε τι βίντεο τις έχουμε εδώ. Εγώ έχω πάρει και έχω επιλέξει αυτά τα δύο βίντεο. Θα δούμε σε λίγο και θα περάσουμε τώρα λίγο. Έχει πετύχει καμιά φορά να κλέψουμε κάτι. Δηλαδή πάμε σε ένα μανάβιτο, ας πούμε, έτσι, και κάνουμε έτσι μια ρόγα. Και τη βουτάμε. Δεν μπορούσα να πάω να φάσω ολόκληρο αχλάδι. Αλλά μια ρογούλα, επειδή βλέπει και να βρω να δοκιμάσω. Μελιά το έχω κάνει. Μελιά το έχω κάνει. Μελιά το είσαι. Σωστό. Λοιπόν, ή πάμε ξέρω και είναι στραγάλια και λε, να σου πω είναι και είναι εκεί τα στραγάλια, τα έργα. Ήτρα, έτσι είναι. Σιγά το κλέψουμε. Τις δοκιμήσει, δεν πιάνετε. Κοίταξε εδώ πέρα τώρα για μια ρόγα, μια ατυχία. Κοίταξε εδώ πέρα. Για το δούμε, παιδιά.
Έχουμε εδώ διάφορα και η κυρία δεν έχει δει την κάμερα και της συμπάει μια ρογούλα. Αν ακούγομαι. Και δεν τα λέω τσάμπα. Ακούγόμαστε, παιδιά, ε. Ωραία. Και πλακώνει η αστυνομία. Τέλειο, παιδιά, από τη ροή. Μπράβο. Ευχαριστώ, γιατί σήμερα σας το ζήτησα τώρα στον αέρα και είστε όλοι σας εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι. Αστυνομία, φτιαχτώ βέβαια, ε, μεταξύ μας. Εντάξει, φαίνεται ολοκάθαρο ότι είναι φτιαχτώ, μια ρόγα και την πιάνουνε και κατεβαίνει ο τύπος κάτω και πάει να τις κλείσει. Όχι, είναι το φοβερό. Εδώ κοίτα. Την κάθε μία, τον καθέναν, σου λέει τι έγινε. Μια ρόγα, ψηλά τα χέρια, λέει ο άλλος. Ψηλά τα χέρια γιατί, ετοιμάζει καμιά χειροπέδα μου φαίνεται. Να το, βγάζει και χειροπέδες. Σου λέει τρελός είναι. Σοκ όλοι. Δυσάτη μου. Τι ωραίες ιδέες που βρίσκουνε. Πολύ ωραία. Τι βρίσκουνε ρε. Κοίταξε το ωραία ιδέα. Σημειώνω τις ωραίες ιδέες εγώ. Γιατί είναι πραγματικά έξυπνο. Πει τώρα πάει μια να τσιμπήσει κάτι και έχουν βάλει αυτό και έχουν στήσει όλο αυτό. Και στην Ελλάδα θα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η φάρσα. Καλά, στις Λαϊκές. Να σου πω τώρα. Θα γινόταν χαμός. Στην Ελλάδα έχουν πιάσει. Τι ρογούλες. Έχουν πιάσει. Λοιπόν, κάποτε έβανε, να σου πω τώρα ένα περιστατικό ωραίο. Θεός συγχωρέσει την εμάνα μου, πέθανε πολύ νέα. Έχει ένα μαγαζί. Και έρχεται μία και βάζει κάτω το φουστάνι της και κλέβει. Κλέβει, κλέβει. Άλλες φορές που όταν έπαιρνε κανένα τίποτα, δεν λέω πώς ήταν καλή μάνα. Όλες οι μανάδες μας είναι καλές. Αλλά είχε γίνει θρύλος εκεί στους Αγίους, λέγανε τέτοια μάνα, τέτοια έδινε. Ερχόταν η άλλη με αυγά να πάει και λέει: Φύγε, Χριστιανή, με έχεις παιδιά, μην με πληρώνεις. Ήταν φοβερή. Αλλά μια φορά θυμάμαι, έχω πετύχει μέσα στο μαγαζί εγώ, ήταν ένα σούπερ μάρκετ μικρό. Τότε ήταν είχαν τα διάφορα. Είχα από ψάρια μέσα μέχρι μπουκάλες, μέχρι τα υπέρ σούπερ μάρκετ. Αλλά όχι μεγάλο σούπερ μάρκετ σε έκταση, μικρό. Αλλά πολύ δουλειά. Ναι, τα πάντα κιόλα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τη κάνει μόλι το ταμείο, κάνει μάνα μου έχει ένα στυλό, δεν ασχολέστε να κάνει έτσι. Βγάλει και αυτά που είσαι κάτω από το φουστάνι, Χριστιανή, τη κάνει. Γάτα η μαμά. Που πορέση μου έχει μείνει. Γάτα βγάλε η μαμά. Γιατί δεν θα την κλέψει. Δηλαδή, ήταν καλό άνθρωπο να προσφέρει, αλλά αυτό το θεώρησε, την άφησε. Έκανε και τη λέει: Βγάλε Χριστιανή μου, αυτά, Χριστιανή μου, δεν το ξεχάσω. Βγάλε αυτό που είσαι κάτω από το φουστάνι, σου είτε κάνει άλλε. Και τα βγάζει. Λοιπόν, πάμε λίγο παιδιά τώρα. Οδηγάς. Ναι, βέβαια. Ξέρεις ότι πρόσφατα και πολλές έχουν γίνει και ειδικά πρόπερση, θυμάμαι, όχι, έχετε 3-4 χρόνια, μια φοβερή περίπτωση και είναι ο Αγισιλάου στο Ίκα το παλιό στην Πειραιώς που γινόταν ένα κόλπο. Σου λέει κάποιος να σου πω κάτι και από την άλλη πόρτα σου βγήκε όλους τους άντες. Κοίτα όμως κόλπο τώρα που γίνεται στα αυτοκίνητα πώς προκαλεί για να κλέψουν, προκαλεί τρακάρισμα. Θα το προσέξετε όλοι αυτό. Αυτό θέλω σας συμβουλές. Κοίταξε, κάνει πως τρακέρνει αυτή πίσω, αυτός, και λέω αυτή, βγαίνει η γυναίκα, σιγά που το περιμένει, και την ώρα που βγαίνει η γυναίκα να μιλήσει σε αυτόν, ο συνεργάτης του, εδώ κοίτα, πάει να βγει, είναι που η γυναίκα να είναι βαριά να βγει, και ο άλλος από εκεί ανοίγει την πόρτα. Αυτά παιδιά δεν τα βάζω, δεν έχω τι να κάνω. Τα βιντεάκια αυτά τα θεωρώ μέσα στο τραλαλά της εκπομπής και το χαβαλέ μας, αυτά να είναι μαθήματα. Και μηνύματα. Πάει από εκεί, γιατί ξέρεις, κατεβαίνεις και γρήγορα. Δεν κοιτάς. Αν έχεις την ατυχία να είναι, γι' αυτό λέμε, σφραγίζουμε πόρτες. Όσο μπορεί περισσότερο, πόρτες σφραγισμένες. Γιατί αν, δεν ήταν αν ήταν η πόρτα αυτή κλειστή από εκεί, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν θα γινόταν όμως αυτό, γιατί άνοιξε τη δική της, οπότε αυτόματα ανοίγουν όλες. Πάει αυτόματα οι περισσότερες πόρτες τώρα. Αλλά με αυτή την πρακτική θα μπορούσε να τις κλέψει και το αυτοκίνητο. Αν αφήσει τα κλειδιά πάνω. Δεν το συζητάμε, αυτό είναι έγκλημα. Έχει γίνει ένα στην Ποσειδόνο, έχει κατέβει κάποιο για τη σιγάρα, έχει αφήσει τα κλειδιά πάνω. Τον σέρνει, ορμάει πάνω στο αυτοκίνητό του, τον σέρνει επί κάπου 100 μέτρα, πήρε το αυτοκίνητο και νομίζω και αυτόν πήγε στο νοσοκομείο. Θέλει προσοχή, δεν αφήσει ποτέ κλειδί πάνω. Ποτέ. Λοιπόν, για να έρθουμε μετά από αυτό, παιδιά. Από πώς είσαι εσύ, από τέτοια πράγματα έχει τατού και τέτοια πάνω σου. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Μπράβο σου. Είναι καλό αυτό. Δεν μου κάτι στι μύτε σου και στα τέτοια, όχι, δεν γουστάζει τέτοια πράγματα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Καλά, μόνο τα φτάκια μου. Ναι, γιατί τώρα εντάξει, γίνομαι αντιπατικό σου αυτό που λέω, αλλά προπρώτα να προσέξετε πάρα πολύ ακόμη και τι μολύνσει. Αυτό που βλέπω και στι αχαλκάδε και σαν να είναι ζουλού κάτω, είναι υπερβολικό και α γίνουμε αντιπατικό. Πρέπει να δίνουμε μηνύματα στα παιδιά μα. Και μ' άρεσε να τα μαγαζιά που λέει Λίλια, μου ξέρει, μ' αρέσει εσένα. Πέρα από το γέλ τέτοια που σταματά και κάνετε αυτό να δίνουμε στα παιδιά μα ό,τι συμβουλέ μπορούμε.
Γι' αυτό είμαι εναντίον σε αυτά τα πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα το έχουμε κάνει σήμερα εφέ, γεμάτο τατού και τέτοια. Πάμε, προσέξει λίγο αυτή τη security, πώς κάνει καλά τη δουλειά της με τέτοια. Βγάζει ο καθένας ό,τι έχει πάνω του για να περάσει. Αλλά κοίτα. Του βγάζει από τη μύτη του σπάνι. Του κόβει τη μύτη και το πετάει με αίμα μέσα. Του σάτου. Η άλλη κρατάει τα αυτιά της, πάμε τα φάει. Έκανε τη δουλειά της καλά. Αφού λέει δεν περνάει αντικείμενο τίποτα. Ακριβώς. Μέσα, πώς το λέμε, τα πω αντικείμενα. Μεταλλικό. Μεταλλικά. Μεταλλικό. Mm-hmm. Λοιπόν, μεταλλικό αντικείμενο ήταν όλα. Μέχρι και το αυτό που είχε ο τύπος στο στήθος του πάνω. Λοιπόν, παιδιά 6 με 7. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, Φανή Μουρελά, ένα νέο κορίτσι, πανάξιος άνθρωπος. Έτσι για το αστραφτερό δεν είναι να φαίνεσαι εμφάνιση μόνο. Είναι αστραφτερό ότι φέρνεις και στην αξία σου για να μετράς. Έτσι, και εγώ πάντα λέω μια καλή κουβέντα στους ανθρώπους, αλλά λέω ανάλογα το καλεσμένο και την κατάλληλη κουβέντα. Αν δεν έχει κάποιες προσόντα και τι, δεν μετράει σε κάτι, δεν μπορώ να πω από τη φωνάρα που είναι. Είναι, θα δείτε σε λίγο, το αφήνουμε επίτηδες και εδώ στην αρχή, να μην το χάσουμε το βίντεο, αυτό που τις έχουμε σε λίγο. Και να περάσουμε τώρα, περίπου στη μισή ώρα, θα έχουμε, δεν πειράζει που σε αφήσαμε λίγο έτσι, για να περιμένει και ο κόσμος να δει τι τραγουδάς. Τι κάνεις. Καλύτερα, έτσι, καλύτερα. Εμένα μου αρέσει η αναμονή. Μετά από ένα ακόμη που έχουμε, σε έχουμε σένα, μετά από ένα ακόμη βίντεο, το οποίο είναι, ξέρεις τι είναι να πας κάπου, όπως είσαι τώρα εδώ, κάνουμε εκπομπή εμείς, και ξαφνικά, όπως γυρίζουμε να κοιτάξουμε στον άλλο, γυρνάμε έτσι και δεν είναι στούντιο. Και βρίσκεις, ξέρω εγώ, στην εξοχή. Είναι τρελό. Κοίταξε να δεις με τι τρόπο αλλάζουν σε κάποιο άνθρωπο που έχει μπει. Να κάνει, μπες το παιδιά, ξεκινάμε, να το βλέπουμε, εδώ κοίτα, είναι δοκιμαστήριο. Mm-hmm. Έτσι. Προσέξτε, έχει μπει η γυναίκα μέσα να δοκιμάσει αυτό που πήρε και βγαίνει και βρίσκει καφενείο έξω, αντί για δοκιμαστήριο. Τέλειο. Δηλαδή είναι καταπληκτικό, μπαίνει η γυναίκα μέσα, πάλι άλλη, γιατί αυτό έχει στηθεί 4-5 φορές ανάλογα τους ανθρώπους βγαλμένους. Αλλάζουν σε λίγο ρυθμό. Ξέρεις την καθυστερήφη ίσως κάποιον ναι, μέσα ναι. Και ξαφνικά βγαίνει και έχει αυτή τη φοβερή έκπληξη. Και τι έχουνε, πρόσεξε τώρα κάτι Φανή, κοίτα τι παίξιμο είναι σαν το πήγε, πώς την κοιτάνε, σαν δηλαδή την κοιτάνε τόσο πολύ στα μάτια που τα χάνεις, σου λέει, πού βρίσκομαι ρε, πώς με κοιτάνε, βλέπεις που στημένη που είναι ωραία. Αυτή η περίεργη στο τέλος. Ναι, ναι. Με τι ύφος την κοιτάνε, σαν να λέει τι θες εδώ μέσα. Και όχι, όπως λες αυτή ας πούμε, η γυναίκα. Για τους ανθρώπους. Πόση ντροπή μπορεί να νιώθει. Όπω, να μπει κάποιο να μπει σε ένα δοκιμαστήριο και να βγει και να βρει ότι είσαι μέσα σε ένα κρεοπολείο π.χ. Μα τώρα τι μου λέτε, αυτό θα μπορούσε να είναι καθημερινότητά μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, α, δεν το έλεγα. Ωραία, το δούμε παιδιά όλο. Το δούμε. Το δούμε. τι κακομοίρα αυτή βγάζει το κεφαλάκι σου λέει, τι βλέπω εδώ, βλέπω καλά, κάτι λάθος έχω κάνει. Και τη λένε μετά βέβαια κρυφή κάμερα, έτσι. Η κάτι κάμερα ήταν κάποτε αυτό το φοβερό, εσύ μπορεί να μην έχεις γεννηθεί, εσύ είμαστε μεγάλοι. την έφερε μετά όμως τώρα στην Ελλάδα, κάτι κάμερα στην Αμερική έσκυζε, γιατί ήταν η έκπληξη που ήταν μια κάμερα, ήταν στημένο βέβαια όλο και μετά σου λέγανε κοίτα, ναι, ενώ ναι. Στον δρόμο σου έκανε έτσι. λοιπόν, που ξέρω το βέβαια τι είναι, αλλά το έκανε έτσι σαν λίγο. Πάμε όμως τώρα, τι θέλω να δω παιδιά, θέλω να δούμε τη Φανή Μουρελά. Σε αυτό το ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Γιατί Τζένι Βάνο δεν αντιγράφεται εύκολα. Έτσι. Και αφού δούμε, θα κάνουμε και μια κρίση γενικότερα. Ήταν από τις, την Αβάλ μέσα στα 5-10 ονόματα κορυφαία όλων των εποχών του ελληνικού πενταγράμμου. Αυτή ήταν Αηδόνη. Ήταν τι είχε πει πριν τη δω τη Φανή. Για να δείτε πόσο. Την είχε ρωτήσει στον αέρα.
τη Ζενιβάνου για να δω αν ισχύει. Λέω, είναι αλήθεια, του είπε η Edith Piaf. Όχι, είναι αναμούσχουρη. Να είχα τη φωνή σου και να έχει στο μυαλό μου. Και μου λέει, ναι, έχει συμβεί. Έτσι, ήταν μια φοβερή φωνή. Πάμε να δούμε λοιπόν, ναι. Σκλάβα, ένα φοβερό τραγούδι, ωραίο, που το έχουμε σε βίντεο από την Φανή Μουρλά, που είναι σήμερα καλεσμένη και που βλέπετε εδώ. Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα κι οι πίκρες χαλάλη. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω και τι θα απογίνω. Η σκλάβα σου είμαι, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα. Ζένι Βάνου μου φανεί, που είναι πολύ ωραίο το τόλμα αυτό, το πες κατά τη γνώμη μου, δεν κάνω εγώ τον ειδικό κριτή, δεν μπορώ να παρουσιάσει 100 ονόματα, χίλιους ανθρώπους στα ουσιαστικά, αλλά δεν θα κάνω τον δικό, αλλά είναι ένα από τα δύσκολα τραγούδια που προσπαθεί κανείς και νομίζω ότι είσαι, η φωνή σου βρίσκεται εκεί σε τέτοια τραγούδια. Τι και τι τραγούδια, αλλά τραγουδάς πέρα από, έτσι ας το πούμε, πως είναι το καλό λαϊκό αυτό, έτσι, αυτά τα τραγούδια. Αυτά γενικότερα είναι τα αγαπημένα μου, είναι αυτά που προτιμώ να τραγουδάω. Ωστόσο από εκεί και πέρα, όταν θα πας να τραγουδήσεις σε ένα μαγαζί, δεν μπορείς να λες μόνο τέτοια τραγούδια, θα τα πεις ενδιάμεσα. Σωστό. Απλά θέλοντας και μη, θα πεις και καλλιτέχνες οι οποίες είναι στο σήμερα. Βέβαια. Θα τραγουδήσεις τα πάντα. Τα πάντα. Σωστά. Πρέπει ένα πρόγραμμα. Δεν κρατιέται μεταξύ μας τώρα. Αυτή είναι η φωνάρα, να πάει να γίνει ρεσιτάλ κάπου και να τραγουδήσει τέτοια τραγούδια. Αν όμως πας σε νυχτερινό κέντρο. Θα τους χαλάσει τη σούπα. Πάει τραγουδάς τέτοια όλη την ώρα, πρώτα σηκώσει το ύφος και, και εσύ θα βλέπεις ότι κάτω. Γιατί έχει, είδες όταν τραγουδάς πως είναι κύματα που σε πάει ο κόσμος. Αυτό έλειπε, να νιώθεις αποξενωμένο όταν δεν είμαστε και δεν ακουμπάμε τον κόσμο. Απλώς επειδή βάλαμε το βιντεάκι, θα ήθελα να πω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα φανταστικά βίντεο, επειδή μου έχει κάνει αρκετά covers, μου τα κάνει ο Χρήστος Ρουπακιάς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, πιανίστας, μαέστρος, είναι τα πάντα. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Καλά έκανε. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να πεις την καλή κουβέντα. Οπότε γιατί είναι ο Χρήστος Ρουπακιάς. Καλά έκανε, να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε παιδιά μετά από τη Φανή τη Μουρελά, έτσι που την είδαμε τώρα σε αυτό το τραγούδι της μεγάλης Ζένι Βάνου, αυτή μεγάλη μορφή πραγματικά, να έρθουμε τώρα, να φύγουμε και να έρθουμε σε ένα Σβαζενέγκερ, τον είχες δει έργα του με Σβαζενέγκερ ή το Σταλόνι. Ξέρεις, έτσι. Σαν το Σβατζενέγκερ. Δεν είναι ο ίδιος αυτός που θα δούμε Σβατζενέγκερ, αλλά είναι, προσπαθεί να του μοιάσει, να τον δεις πώς είναι. Για δες το πώς είναι. Ναι. Κοίτα. Ένα παιδάκι το κοροϊδεύουνε. Εντάξει, βλέπεις ότι το μικρό το παιδάκι είναι αυτό, βλέπεις κλαίει το κακόμοιρο, γιατί του κάνει χαβαλέ ο άλλος, ο Ξανθός, με τους άλλους γύρω, προσπαθούν κατοικυρίες και να το προστατεύσουν και αυτός μπαίνει μέσα σε ένα, πώς το λέμε αυτό, φορητή τουαλέτα. Φορητή τουαλέτα, κάτι τέτοιο είναι, ναι. Κοίταξε, οι άλλοι χαίρονται έξω, του έχουν κάνει πλάκα, αλλά ακούν ότι γίνονται μουκλίσματα μέσα. Τι γίνεται, οι γυναίκες τα χάνουν και βγαίνει. Ο πιτσιρικάς βγαίνει Σβατζενέγκερ. Και αρχίζουν και τρέχουν οι άλλοι. Λοιπόν, είναι εκπλήξεις, οι άλλοι τα έχουν χαμένα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα σου λένε τι έγινε, τραμπήκε ένα παιδάκι μέσα, ο άλλος ήταν μέσα. Τι ωραία στημένα που είναι, παιδιά. Τα πράγματα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, γεργόμαστε μετά από αυτό το... Έχουμε τώρα ένα βιντεάκι μετά το άλλο. Μια ποικιλία δεν υπάρχει. Ναι, απ' όλα έχουμε. Για τον κόσμο θέλω να ξεχνιέται. Και να πετάμε και κανένα μήνυμα όπως κοινωνικοί να προσέχουν τα αυτοκίνητά τους. Ναι. Έτσι, όπως και αργότερα πούμε κανένα δύο άλλα μηνύματα.
Τώρα όμως, εγώ πάντα είμαι υπέρ του ωραίου, είτε άντρα είτε γυναίκα φανή. Και επέλεξα, βάζω κάτι σαν. Έτσι σαν, πώς τα λέμε αυτά εμείς, πώς τα λέμε κάτι σε μια εικόνα, μια, πώς τα λέμε γενικά καλλιτεχνικά, ένα φλασάκι μόνο. Mm-hmm. Ένα φλασάκι. Θα δούμε ένα φλασάκι, παιδιά, μια, έχει ένα σεξι φως αυτή η γυναίκα, τη δούμε λίγο. Πολύ γυμνασμένη. Ναι. Μας έχουν ζητήσει μερικές κυρίες να τις βάζουμε, να τις δείχνουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο τώρα ένα με αστυνομικούς εμείς τώρα γίνεται μια σάτυρα πολλές φορές. Δεν θα πει πως είναι τόσο κοροϊδία αστυνομική και φαίνεται ολοκάθαρα πως είναι ακραία αυτά τα... να βλέπουμε και να κρίνουμε αν θέλεις. Κοίταξε, mm-hmm. Κοίταξε εδώ πέρα, ναι, τι γίνεται. Για να το δούμε, παιδιά. Να δούμε. Ωραία. Κόβει κλίση κάπου, έτσι, και έρχεται μία βαρτή φυσικά, βουτάει τη ζάντα της κυρίας, ο αστυνομικός κοιτάζει, κρατάει τη στο χέρι και το έχει σκάσει ο άλλος και όλοι φωνάζουν βέβαια τους αστυνομικούς, τι κυνηγάει, δεν είναι αστυνομικός είναι, μπορεί να κυνηγήσει, κοίτα με τι ωραίο τρόπο κυνηγάει, είναι πολύ ωραίο τρόπο, φεύγει η σφήνα αμέσως και τον πιάνει, κοίτα. Πάει μπροστά, πάει πίσω, ωραία, τρακέρνει τον αυτοκίνητο, τρακέρνει το άλλο, οι άλλοι κοιτάνε από τα χαμένα, είναι στημένα δύο αυτοκίνητα, ξέρεις, παίζουν και αυτά σαν ρόλο, ναι, δύο αυτοκίνητα εκεί πέρα έτσι, ο τύπος πολύ ωραίος το οποίος αυτή, βάζω πολλές φορές αυτούς τους και εκείνη τη γυναίκα και αυτόν, η προηγούμενη ήταν η Καλόγρια η πριν, είναι μια ομάδα που έχουν κάνει πολύ ωραία βίντεο κομικά. Και φεύγει ο τύπος, πολύ ωραία στο πολύ παίζει φοβερό, είναι δύο-τρεις εκεί και πάει και απλά του δείχνουν τάχα, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Τα έχουν χαμένα γύρω γιατί είναι αμέριμνος. Και παίρνει το ποδήλατο και προσπαθεί να κυνηγήσει. Παιδιά, να ξεχνιέστε παιδιά. Γι' αυτό βάζουμε αυτά τα βίντεο, να περνάμε ευχάριστα λίγο. Έχετε τόσες σκοτούρες γύρω, γίνονται χαμός, ο καθένας στα δικά του προβλήματα, ο καθένας έχει το δικό του σταυρό και την ίδια στιγμή εμείς που εδώ γελάμε, το λέω σε κάθε εκπομπή και όλα τα χρόνια, υπάρχουν κάποια κρεβάτια πόνο. Κάποιοι μπαίνουν νοσοκομεία, κάποιοι πάνε στους δικούς τους και βλέπουν στο νοσοκομεία και εμείς γι' αυτό να λέμε το δόξα το Θεό στην υγεία, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τυραννιούνται είτε σε μεγάλες αρρώστιες, είτε την πιο μικρή αρρώστια. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα μετά από αυτό, να έρθουμε λίγο σε έναν άνθρωπο που θα σου κάνει... Τραγουδάς νησιώτικα. Ελάχιστα τον Ικαριώτικο, κάνατε τα πολύ βασικά. Έτσι, Θέλω να κάνεις κρίση εσύ μετά σε αυτόν που θα δούμε τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο που τραγουδά εκεί, θέλω μετά να είναι το σχόλιο και την ίδια στιγμή που θα τον δεις. Α, εδώ, ναι, είναι καλό να ακούσουμε. Γιατί αν δεν ακούσουμε και σε επηρεάσουμε να ακούνται τα λόγια μας, δεν θα ακούσουμε τι εννοούμε. Σωστό. Επότε είναι νησιώτικο. Ωραία παιδιά, πάμε μέσα μόνο. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι... Κάνε κρίση τώρα, είδες τον... άνθρωπο αυτό, ναι. Μπράβο του. Νησιώτικα. Τώρα... Παντού πες... ταιριάζουν τα τραγούδια μας, ορίστε. Πολύ ναι. Πες μου τώρα, τι πιστεύεις. Λες να έχει βάλει τη μουσική αυτή και κάνει τα κυβήματα έτσι ή ξέρει νησιώτικο λες και κάνει έτσι. Τι πιστεύεις εσύ να είναι αυτό γυρισμένο. Δηλαδή, αυτός έχει βρει μια μουσική, να έβαλε εκεί και έκανε κάτι άλλο χορευτικό ή μπορεί και να ήταν και να έβαλε νησιώτικο. Θεωρώ πως έχουν βρει έτοιμο το βίντεο αυτό, το έχουν πάρει και έχουν βάλει από πίσω τον Ικαριώτικο. Θεωρώ πως έγινε... Έτσι λες. Θέλω να πεις να είναι από κάπου, από άλλον στημένο, ναι με ένα άνθρωπο που σε έκανε έτσι και χόρευε και ναι, το βάλουν αυτό, άσχετο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Έχω δει και άλλα τέτοια βίντεο, οπότε... Έτσι, Λοιπόν, για το φίλο μας το Σάββατο Χατζηχριστοδούλου, το αφοβερά, τα μαγαζιά τα, με το χρυσαφικά που έχει στον Πειραιά, έτσι, που
είναι μέσα στα δώρα που μου λέει: παίρνω από εδώ Ηλία, τι δώρα θα δώσουμε σε κόσμο. Να είναι καλά ο Σάββας και ο Γιάννης εκεί, Χατζη Χριστοδούλου, μέσα στα μαγαζιά που βλέπετε, στις κάρτες, εκεί στην Καλλίπολη. Ένας ωραίος τύπος, μάγκας, αυθόρμητος, έλα να σου δώσω ό,τι και να είναι ακριβό, να δώσεις εκεί. Εμείς όμως δεν σκορπάμε τα δώρα, το έχω ξαναπεί. Εάν δεν έχουμε, που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 2-3 κυρίες, 2 για την ακρίβεια, και μου λέει μία δεν θέλω, Ηλία, μας βάλατε βίντεο. Αν δεν δει τον εαυτό της το βίντεο αυτό, ή αν δεν μας φτιάξει κάποιος, δεν το πετάμε έτσι τα δώρα. Είναι ο όρος αυτός, όχι δίνουμε δώρα έτσι τύχη, έτσι, για να είμαι και είμαι από τους ανθρώπους που έχω δώσει από τα περισσότερα δώρα στην ελληνική τηλεόραση. Και έχω εξηγήσει πώς. Όταν είναι αυτοκίνητο, γίνεται μία κλήρωση, σέβομαι τα εκατομμύρια τι κάνανε. Όταν όμως είναι να δίνεις κάθε μέρα, έδινα 100 δώρα την ημέρα, 20.000, 30.000, 10.000, κοστούμι του παντέζωνα, τουλάχιστον 40.000 ο καθρέφτης. Αυτά μαζευόταν εκατομμύρια. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω δώσει από τα περισσότερα κυριολεκτικά σε χρήματα δώρα στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα εδώ, πάμε στην. Θέλω Φανή Μουρελά, που είναι εδώ και που θα δούμε αργότερα πάλι ένα ωραίο βίντεο της από τα δύσκολα τραγούδια. Αυτό το καιρό είσαι Φανή, όπως κινούνται όλοι σε κάποιες έκτακτες, σε αυτές, σε κάποια μαγαζιά, πώς το κάνεις? Ναι, επειδή γενικότερα τα μαγαζιά είναι πάνε με σεζόν, οπότε τώρα εμείς έχουμε σταματήσει αυτή τη στιγμή. Είναι ουδέτερη, τώρα είναι ντεμή σεζόν που λέμε. Ξεκινάμε τέλη Ιουνίου πάλι, σεζόν αλλού. Και κυνηγάτε λίγο όπως όλα τα. Και ο Γιάννη το Βασιλείο που είχα προθέσει και μου λέει: κυνηγάω τα έκτακτα, τι είναι? Αυτά τα εξτρά, ναι, είναι το καλύτερο. Αυτό σας ζητάει. Και μπορεί να είναι και πιο προς τα έξω, ακόμη και περισσότερα λεφτά από το να είσαι κάπου και να είναι, όχι εσύ μόνο, ο καθένας σας. Είναι περισσότερα τα μαγαζιά που κάνουν live στην επαρχία, ναι. Οπότε και εγώ εκεί θα είμαι τώρα. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παιδιά να δούμε, να το βλέπουμε και να το, το επόμενο βίντεο, να το βλέπουμε. Προσέχετε λέει εκεί πέρα. Και λέει, και έρχεται ένας άνθρωπος που είναι και τυφλός και κάθεται σε ένα μπαγκάκι. Γύρω το κοιτάνε, κοιτάνε γιατί λέει μην καθίσεις εκεί, σε εκείνο το μπαγκάκι. Γράφει μην καθίσεις αυτό το μπαγκάκι. Και από δίπλα σηκώνεται ο διπλανός και βλέπει και αυτή ότι και στο δικό του το μπαγκάκι έχει γεμίσει. Πρόσεχε, ενώ κάνουν πως κοροϊδεύουν τον άνθρωπο αυτό που δεν έβλεπε. Άλλη τώρα κοροϊδεύει, κοροϊδεύει εισαγωγικά, γελάει, αλλά και ο διπλανός σηκώνεται και είναι και αυτό φτιαγμένο. Πόσο τρόμαξε αυτή. Ναι, αλλά είναι φτιαγμένη η πλάτη του. Ναι, οπότε ψάχνεται γιατί σου λέει και εγώ γεμίζω και εγώ. Είναι πραγματικά ένα ακόμη έξυπνο και πίσω τύπος δεν έχει τίποτα. Οι άλλοι είχαν. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να περάσουμε πότι μου, παιδιά, πάντα. Ανδρέας Μόρφης. Αυτό το κορυφαίο όνομα στην Ελλάδα, η δύναμη του ελληνικού ρούχου, που είναι εδώ κοντά μας πραγματικά χρόνια, μια φιλία και εκτίμηση με τον Ανδρέα, τον Μόρφη, που όπου και να πας από Λαϊκή μέχρι χίλια, σε όλη την Ελλάδα θα βρεις body move. Έχει φοβερό υλικό, και αυτό φορά ο body move είναι, έχει φοβερό υλικό, καλό και χαμηλή τιμή, γιατί αυτούς τους καιρούς τι είναι. Μην κοιτάτε και τσιμπάτε στα διάφορα πράγματα που αγοράσετε. Αυτό κάνει 100. Για να κάνει 100 αξίζει. Αυτό κάνει 10, δεν αξίζει. Αυτό έχει περάσει τον Έλληνα. Σας περάσανε με το. Και ειδικά σε εσάς τις γυναίκες. Παππούτσι, δεν κάνει τόσο, άμα δεν είναι φυρματάδε. Και μπορεί ένα άλλο παπουτσάκι να σου είναι πιο ωραίο πάνω σου. Ένα φορέμα σου πιένει. Ακριβώς. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί με κοιτάζει κανείς έτσι μόνο. Και θέλω μια σχόλια, γιατί ξέρω ότι συμφωνείς σε αυτό. Δυστυχώς μας το έχουν περάσει έτσι. Δεν ισχύει πάντα το ότι πληρώνεις παίρνεις. Πολλές φορές, όχι πάντα. Ότι το ακριβό είναι και καλύτερο. Ακριβώς. Πολλές φορές πληρώνουν σε κάθε είδους. Όχι στο ρούχο μόνο. Πληρώνουν. Τη διαφήμιση, πληρώνουν τη φίρμα, τα χρήματα. Το brand, το όνομα, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς είσαι, παιδιά, όχι να προσέξετε, ένα ακόμη. Ένα ακόμη, προσοχή στα παιδιά σας. Προσοχή στα παιδιά, ακούμε τόσα πολλά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε ένα το οποίο στημένο μεν δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει να σας δώσουμε μήνυμα, γιατί όλο και βγαίνει το πώς το λέμε εκείνο που λέει, χάθηκε παιδάκι, χάθηκε και δάδε. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτό που θα δείτε. Του βούτυξε το στοματάκι, το εξαφάνισαν το παιδί. Προσέχετε. Μου κάνει εντύπωση που κανένας δεν δίνει σημασία. Ναι,
Ναι, και να σου πω κάτι, και γύρισμα να έχει πολύ δίκιο αυτή, ωραία η παρατήρησή σου. Δηλαδή, και κοίτα, γιατί και γύρισμα να είναι, τώρα κοιτάξτε τι φωνάζει. Καλά λες. Δεν φτάνει. Είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, κοίτα κίνηση. Γιατί δεν ξέρουν τότε γίνεται γύρισμα. Βέβαια, αυτό είναι ένα κοινωνικό πείραμα. Ναι, εδώ κοίτα. Από άλλη γωνία. Τίποτα, την κοινωνία θα κυνηγήσει ο άλλο. Σωστά. Βλέπετε, παιδιά, μην περιμένετε κανένα να σώσει μετά κάτι. Τρομερό, τρομερό. Κρατά τα παιδιά κοντά, μην ξεφεύγουν και κάτι ζάνια βέβαια, που ξεφεύγουν, αλλά ό,τι μπορείτε το παιδί κοντά και είναι ένα από αυτά που τα μηνύματα που θέλουμε να τα προσέχετε. Από παιχνίδια και τέτοια, τι παρακολουθείς, τι φιλάθλος είσαι. Δηλαδή, ποδόσφαιρο αρέσει, μπάσκετ αρέσει, βόλεϊ αρέσει. Τίποτα. Δεν παρακολουθώ τίποτα. Οι γονείς μου είναι Ολυμπιακοί, οπότε δεν ξέρω αν με πιάνει. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι. Να σου πω, Ολυμπιακοί. Ολυμπιακοί είναι οι γονείς μου. Κρίμα όμως προχθές που χάσατε, εγώ είμαι Παναθηναϊκάκας. Αλλά λυπήθηκα που για ένα πόντο, ούτε καλά. Για ένα πόντο χάσατε να πηγαίνετε πρωταθλητές Ευρώπης. Πραγματικά το εννοώ. Δεν το έχω ιδέα. Εννοώ. Ναι. Δεν λοιπόν, έχω ιδέα. Επειδή ξέρεις λοιπόν πολύ καλά από μπάσκετ, όπως κατάλαβα, θέλω να μου πεις. Θα καταλάβεις ότι είναι καλά για αυτά που ρίχνει. Ο τύπος αυτός το οποίο είναι φοβερό. Κοιτάξτε, παιδιά. Κοίτα. Για πες μου. Καλά θα ξέρεις να πει. Πάει μέσα. Στο καλαθάκι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις και αυτό. Να, όχι, αυτό εντάξει. Εντάξει. Είναι βασικό. Κοίτα από τι επιτυχίες. Και μήπως είναι παιδιά από κανένα μεγάλο παίχτη αυτό. Είναι φοβερό οι επιτυχίες του. Εδώ. Όλα. Πολύ ωραίο, παιδιά. Γι' αυτό το βάλα. Για να μάθει και λίγο η Φανή μου ρελά που είναι καλεσμένη σήμερα. Πώς βάζουν τα καλά. Πώς βάζουν τα καλάθια. Λοιπόν, φοβερός ο τύπος. Μπράβο του. Και ερχόμαστε μετά από αυτό το ωραίο στιγμιότυπο που πραγματικά είναι και το έφερα κουβέντα γιατί δεν πρέπει να ακούμε τώρα, δεν πρέπει να ακούμε τώρα τα λόγια τα δικά μας Φανή. Θέλω να προσέξεις και εσύ και όλοι μας αυτή τη συμβουλή που έχουμε τώρα σε λόγια, δεν θα ακούμαστε, για να ακούσουμε τα λόγια αυτά που είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Ό,τι ώρα θέλετε. Πάνω από 80% των επιθέσεων στον δρόμο γίνονται είτε κατά την είσοδο και έξοδο στο αυτοκίνητο, είτε κατά την είσοδο και έξοδο στο σπίτι και είτε κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο εργασίας. Ήξερες λοιπόν ότι αν για αυτά τα λίγα λεπτά της ημέρας, γιατί η αυτοάμυνα δεν είναι μόνο καταστολή όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα έχεις το νου σου, θα ελέγχεις το χώρο και θα είσαι σε ετοιμότητα, θα μπορείς να αποφύγεις το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων καθώς ο θήτης χάνει το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Μείνε ασφαλής. Λοιπόν, πόσα έχουν γίνει και βιασμούς γυναικών ή έχουν έρθει σε δύσκολη θέση που βάζει, δεν προσέχει αν έκανες πίσω της, βάζει σε ένα πόδι της, κρατάς την πόρτα ανοιχτή και γίνονται αυτά. Τι θέλει, δυστυχώς. Πριν μπεις μέσα, θέλει έναν έλεγχο γύρω. Άμα πας του γρου, πας στο σπίτι και δεν παράνε και 10 πεις να κουλθάνει ένας και εσύ πάνε να μπεις, θέλει λίγο, δεν κάνεις και τίποτα να κοιτάξεις. Άμα δεις έρχεται και κανείς, α, κάνεις πως ψάχνεις και κάτι και πας και 5 μέτρα πιο πέρα. Είναι λίγο προσοχή, πραγματικά που ήταν ωραία συμβουλή. Πολύ, πολύ, πολύ. Την ώρα του αυτοκίνητου, είσαι πολλές φορές και εσύ φθάνε, το κάνω πολύ μόνο το αυτοκίνητο, λέμε. Κοιτά του γρου που είναι το αυτοκίνητο, κάνεις έτσι, σκύ... δηλαδή δεν έχεις καμία επαφή με το περιβάλλον την ώρα που ψάχνεις το κλειδί να βάλεις. Μα είσαι ανυποψίαστος εντελώς. Έτσι. Κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συμβουλές. Και τώρα θα πάμε λίγο, έχεις δει καθόλου, βλέπεις εδώ πέρα, στο άλλο, στο απέναντι το σκηνικό που βλέπουμε στο βάθος, γιατί εδώ είμαστε στο στούντιο, όπως ξέρουμε τα στούντιο όπως είναι. Στο βάθος, ξέρω εγώ, είναι να είναι καλά του Αλέξανδρου Πετρίτη το σκηνικό. Στο βάθος. Βλέπεις, φαντάζεσαι εκείνα τα λουλούδια να ζωηρέψουν τελικά, να ζωντανέψουν. Θα ήταν φαντασμαγωρικό. Να κάνω ένα μαγικό. Δηλαδή, τι βλέπουμε, έκανα πουλάκι πάνω, να το κάνω να περπατήσει. Ωραίο θα ήταν. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε αυτό, να καταλάβω τι εννοώ. Είναι τείχος, είναι τέτοια, πέστα. Είναι απλώς και τώρα μετατρέπονται όλα. Ό,τι βλέπουμε εκεί, φίδι σε πρωί, η κότα σε ζωντανό. Το κουλέψε. Έχουν τρελαθεί άλλοι. Εκεί βλέπανε μόνο φωτογραφίες. Και δεν είχαν τα χαμένα τελείως. Στο φίδι θα είχα φρικάρει. Φοβερό, Να είσαι μπροστά τώρα σε ένα ζευτό και να βλέπεις σε μια έκθεση ζωγραφικής και ξαφνικά το φίδι να σου γίνεται. Πω. Με το κουνελάκι θα είχα ενθουσιαστεί, αλλά αυτό με το φίδι. Πολύ ωραίο. Εδώ να κάνω, παιδιά, ένα σχόλιο μετά από αυτό που είδαμε.
τα μεγάλα ονόματα πέρα του Ποδημού, στεριού, ταξιάρχης ο φίλος μας με οπτικά στεριού, 2-3 μαγαζιά εκεί Ήλιον και Αγίους. Ό,τι χρειαστεί κανείς, φακούς επαφής, καλοκαιρινά γυαλιά, ό,τι χρειαστεί κανείς με χαμηλές τιμές. Και άμα πετάξετε και το όνομά μας, μόνο καλό θα σας κάνουμε στα μαγαζιά που δείχνουμε. Δεν το κάνω, δεν παίρνω ποσοστά εμείς. Δεν το κάνω και το λέω πάω όλα τα χρόνια. Είμαστε χρήσιμοι. Δηλαδή μου λέει άλλος, πήγα ηλία μου στον, τι να πω τώρα, πει 17-18 χρόνια, μου δίνε δώρα όλα και ό,τι. Άνοιξε τι καλό μου έκανε, μου λέει, είπα το όνομά. Δηλαδή τι κάνετε. Για, έχω λόγο που βάλω αυτούς τους φίλους εδώ. Είναι φίλοι, δεν είναι λες και μας δίνουν ποσοστά να πουλήσουμε για να πάρουμε. Έχω λόγο, όπου τα χρειαστεί κάποιος. Τα ξέρει στεριού λοιπόν, με την κυρία εκεί τη Μαρία την Πατήλα, έτσι, δεξί χέρι του ταξιάρχη. Και βέβαια, πίτσα κάλλιαρη φοβερό στο Γάλεο. Το δικαστήριο Club Corte Café, ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά με live. Το δικαστήριο Club Fanny είναι από τα μαγαζιά εκείνα που, που έχουν περάσει όλα τα ονόματα. Έχει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή live. Corte Café το πρωί, η Φανή μας εκεί, η συνονοματή σου, μια ευγενέστατη αρχόντισσα. Και ο Δημήτρης το βράδυ στο δικαστήριο, ο Μόσχος. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, παιδιά. Να δούμε τώρα, πριν να δούμε τις φανείς της Μουρελά που είναι καλεσμένη σήμερα εδώ, να δούμε λίγο, πήγαμε να το δούμε πριν και τελικά δεν το είδαμε. Ναι, κοίτα μια καλόγρια κακομοίρα, δεν μπορεί να το σηκώσει φανεί το κυβότιο. Και βάζει τους ανθρώπους αυτούς θηρία. Προσπαθούν να το σηκώσουνε, τους έβγει η Παναγία. Δεν μπορούν. Κοίταξε τι μπορεί να κρύβουν τα ράσα, κακομοίρα, όλοι τους αυτοί εκεί πέρα δυνατοί, φοβεροί, δεν μπορούνε και εγκαταλείπουνε. Και αυτοί το παίρνει και το σηκώνει, το πάει βόλτα. Δεν μπορώ με τα παδαράκια από κάτω. Τους άτιμους. Ρε τι λέω, τα χάσανε ο άλλος, λέει θηρίο είμαι. Και κοίτανε τα παδαράκια, ε. Ναι. Περπατάει και πάει το κουτί μόνο του. Ωραίο. Λοιπόν. Προχθές έφυγε από τη ζωή μία συνάδελφό σου, Μαρία Αλεξοπούλου, μία κοπέλα που ήταν, είχε κάνει τόσο εντυπωσιακό ξεκίνημα στο καλλιτεχνικό χώρο και μετά βλέποντας, παθαίνοντας στη ζωή της μία φοβερή ατυχία εκεί που μεσουρανούσε, σκοτώθηκε το παιδί της και κατέληψε και πήγε σε μοναστήρι. Καλόγρια. Και προχθές έφυγε, έτσι το φέραμε τώρα και τα καλόγρια και ας πούμε έτσι την κουβέντα έτσι, για την ψυχή της που λέμε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Πώς κατηγορείται μια γυναίκα να παντρευτεί πάνω από τις 4 φορές, 2, πόσες φορές μπορεί να παντρευτεί μια γυναίκα, 3 γάμους μπορεί να κάνουν οι γυναίκες, ναι. 3 έτσι. Οι άντρες πώς. Όλοι 3 μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, 3. Γιατί να υπάρχει διαχωρισμό. Πόσες γυναίκες, δηλαδή, πόσους άντρες μπορεί να έχει μια γυναίκα. Γιατί να είναι κακό να έχει πολλούς άντρες. Όχι, δεν είναι κακό. Ωραία. Ένας άντρας να έχει γυναίκες, κακό είναι. Αν είναι κακό να δούμε τον κύριο αυτό τι λέει. Πάμε να δούμε σε παρακαλώ. Προσέξτε. 84. Yeah. Πόσα παιδιά έχεις. Συγχαρητήρια. 17 γυναίκες λέει. 50 παιδιά και 17 γυναίκες. 17 λέει. I have one wife, which is... Και λέει ο άλλος μία. Και λέει μία και αρχίζει τα γέλια. Πρόσεξε. Ακούει τον άλλον τον δυτικό τέτοιο. Μία λέει. Και λέει. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί. Ξέρεις όμως ότι εκεί τις αγοράζουν, τις έχουν εκεί και μπορούν να τις συντρίσουν. Συντρίσουν. Δεν είναι καλό, βέβαια, αυτό. Όπως αν μια γυναίκα την βλέπαμε 17 άντρες. Πώς διάλανα με να τα βγάλει πέρα. Οι γυναίκες εκεί δεν είναι άνθρωποι. Είναι τέτοια. Είναι σαν εργαλεία τις έχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Άσχημα. Ναι, μπορεί να είναι μια για δουλειά, η άλλη για αλλού, η άλλη για αυτό. Έχεις δίκιο. 17 γυναίκες τώρα εκεί πέρα και αυτές. Άμα όμως πώς συμβιβάζουν όλες μαζί και είναι και ευτυχισμένες. Δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ να σου πω, εδώ στην Ελλάδα. Δύο γυναίκες έχεις ή δύο άντρες έχεις και γίνεται κομπούσιο. Λογικό. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα να με. Δεν πρέπει να κατηγορείται κανείς. Ορίζει το άνθρωπο αυτό, λέει χάχα. Μόλις άκουσα τον όλο και λέει: έχω μία γυναίκα. Εγώ λέω: έχω μία, λέει ο δημοσιογράφος. Χάχα. Και έλεγε με και τα μουστάκια του, λέει: άρε κοροϊδό. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, σα παρακαλώ, παιδιά. Να δω λίγο τη Φανή και άλλο τι μας μένει μετά. Να σιγουρέψουμε πως θα δούμε αυτή την ωραία φωνή που έχουμε καλεσμένη σήμερα. Και το ευγενικό παιδί, γιατί είναι μια πραγματικά έτσι και είναι πολύ. Πόσο καιρό τραγουδάζει η Φανή, πόσο χρόνια είσαι στον χώρο. 2, 3, 4. Τραγουδάω γύρω στα 6 χρόνια. Ναι, όχι. Τι είναι στην πόλη μου.
Ναι, γιατί 6 χρόνια. Σε καριέρα 6 χρόνια, 5-6 χρόνια είναι, λέγεσαι νέο, νέα στη δουλειά σου, έτσι. Βέβαια. Να σε δούμε λοιπόν τώρα να τραγουδάς, δεν ξέρω ποιο. Θα δούμε τραγούδι και μετά μου κρίνεις εσύ. Σ' ακούμε, γιατί είσαι ολόκληρη τώρα, θα φεύγουμε εμείς και μετά να μου κάνεις σχόλιο εδώ. Γιατί φοβάσαι τη σιωπή? Είμαι δική σου στο χόπι. Με τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ. Κι είμαι τρελό μες στο γυαλό. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πει σταγόνα από κράση. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πει σταγόνα από κράση. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Γιατί γλυκό παιδί μου κλαις τα δειλινά τις Κυριακές? Εγώ σε κάθε προσευχή κάνω ευχή να σε το τέλος μου κι αρχή. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να την πει σταγόνα από κράση. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κάτι θέλω να μου πεις για αυτό το τραγούδι? Όχι για αυτό συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το οποίο νομίζω φαίνεται με ναι, τη... Ναι, το λες με εσωτερικό πάθος. Το νιώθω, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα όμως ετοιμάζω ένα δικό μου τραγούδι. Αχα. Μουσική μου έχει γράψει ο φανταστικός καλλιτέχναρος, ο Πάνος ο Μπλέτζας, φοβερή φωνή και γράφει και φοβερά. Και η στίχη είναι του Σπύρου Θεοδόρου. Ωραία. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει. Οπότε... Να σου πω, Φανή, στο στυλ αυτό της, είναι πιο... Ξέρεις, σε νέο παιδί και εμπορικό πιο πιτάτο και τέτοια, ή θέλεις τέτοια έτσι... Που αποδεικνύεις για τη φωνή σου και γιατί από τα δύο έχεις κυνηγήσει? Είναι κάτι ανάμεικτο, δηλαδή έχουμε βάλει λίγο πιο Latin στοιχεία για να μπορεί να ακούσει λίγο πιο εύκολα. Αυτό είναι εύκολο, έτσι, να είναι στο εμπορικό στυλ, γιατί και εσύ κάνεις ένα κάτι δικό σου να είναι. Ναι, εντάξει, ωραία. Σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, για να έρθουμε λοιπόν τώρα σχεδόν τελειώνουμε. Αν προλαβαίνετε και θέλετε μισό λεπτό να δείξουμε κάτι, το ότι και σε μια ταινία με το Super League, το καμάρι που γράψα την ταινία, έχω βάλει κάτι τύπους, κάνουν έτσι, κάνουν ζηλεμοσύνη και μετά ξαφνικά αρχίζουν και χορεύουν. Προσέχετε τους δρόμους στην λαιμοσύνη. Αν θέλετε το βλέπουμε, αν όχι, ερχόμαστε εδώ και τελειώνουμε. Ό,τι θέλετε κάνουμε. Θέλετε να δούμε ή να δούμε τα καταστήματα. Ό,τι επιλέξει η ροή. Περιμένοντας. Τι ροή. Περιμένοντας. We'll be right back.
Παράδεισο, το φίλο μου το Σπύρο τον Πότσαρα και το φοβερό το μαγαζί στην Πετρούπολη. Del Caro, το ιδιαίτερο μαγαζί. Το φίλο μου τον Πανταζόνα, το Γιώργο τον Τάνο αυτοκίνητα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, Φανή Μουρελά. Σε ευχαριστώ. Που κάναμε έτσι το χαβαλέ εισαγωγικά, αλλά και ψάξαμε και μερικά πράγματα έτσι σήμερα στον αέρα. Καλή επιτυχία στο τραγούδι που ετοιμάζεις, το δικό σου, που έχεις μεγάλη τραγωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί για τα άλλα τραγούδια κάνεις κάνεις μια επίδειξη το ότι μπορείς να τραγουδήσεις κάποια δύσκολα τραγούδια. Εδώ όμως θα κρυθείς σε τελείως δικό σου δρόμο. Είναι αλλιώς. Και σου εύχομαι να είναι μπιτάτο. Γιατί σου ωραίο κορίτσι να εκπέμπεις στην πίστα, αυτό το ωραίο που εκπέμπεις, που μαγνητίζεις, να μαγνητίζεις και το τραγούδι σου. Αυτό το έχω από την καρδιά μου. Είπε τα καλά λόγια του συνεργάτη σου. Λοιπόν, παιδιά, απόψε τη νύχτα, 1:30 με 2:30, είναι η εκπομπή εκείνη που ανέβαζοντα το εγώ στο κανάλι, στο Show Web TV, έχει μπλοκαριστεί. Γι' αυτό δεν την έχετε δει. Εκείνη την εκπομπή αξίζει με αυτό το παιδί, το Βογόπουλο, το σκηνοθέτη, το συγγραφέα, τον ηθοποιό. Δέστε το, πραγματικά αξίζουν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί εκεί στο Face, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχει μπει ένα χ, φαίνεται αυτά που λέγαμε. Το ότι όποιος κάνει έργα για Έλληνες, πολεμιέται μου φαίνεται. Και όποιος γράφει κάνει κανέναν ελληνικό, το δίνουμε εκατομμύρια για να τα κάνει. 1:30 το βράδυ με 2:30, ενώ την άλλη εβδομάδα θα είναι πάλι με τη Φανή. Να είστε καλά, Φανή, να είσαι καλά. Παιδιά, να είστε όλοι καλά μέσα στη ροή, όλα τα παιδιά.